Κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός είμανε νωρίς το μεσημέρι στην πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε σε βιτιοφόρο που μετέφερε πάνω από 7 τόνους υγραερίου κίνησης στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Επιτόπου βρέθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ δόθηκε εντολή να κλείσουν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής, με αποτέλεσμα την πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών. Θρίλερ με βιτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα και τυλίχθηκε στις Φλόγγες λίγο πριν από το πρώτο τούνελ στην Κακιά Σκάλα. Πυροσβεστική και αστυνομία τέθηκαν σε συναγερμό. Διέκοψαν την κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. 2,5 ώρες είμαστε, κύριε, και είναι το παιδί που μας έφερε με το 100 μέχρι εδώ. Αλλιώς θα είχε πεθάνει στον δρόμο, να το. Ντροπή μας. Το πρόβλημα ξέρετε που είναι. Εμείς ξεκινήσαμε από Αθήνα και στα διόδια τα είχαν αφήσει ανοιχτά και ο κόσμος έφευγε. Αντί να κλείσει τροχέα, να την κλείσει στα διόδια και να μας γυρίσει πίσω, άφησε ανοιχτά και βλέπετε τι γίνεται. Στο ρεύμα προς Κόρινθο η Εθνική Οδός έμοιαζε με ένα απέραντο πάρκινγκ, καθώς χιλιάδες αυτοκίνητα είχαν μπλοκαριστεί για περισσότερες από 3 ώρες. Ξεκίνησα μία ώρα από το Βίρονα και είμαι εδώ τι ώρα, είναι 4 είμαι εδώ. Και δεν έχουμε και νερό μαζί. Ταλαιπωρία. Και είναι και ζέστη τώρα. Οι αστυνομικοί έκαναν εκτροπή της κυκλοφορίας στο ύψος των Μεγάρων και κατεύθυναν τους οδηγούς μέσω της Παλαιά Εθνικής προς την Κινέτα. Και ύστερα από 20 χιλιόμετρα έμπαιναν και πάλι στη Νέα Εθνική Οδό. Από τότε που έγινε το ατύχημα, από τις 1 παρατέταρτο, τι ώρα έγινε, 12 και 4, μέχρι τις 4, η πολιτεία πού είναι? Ο οδικό δίκτυο μέτυχε μια ζημιά και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με μια ζημιά. Οι πυροσβέστες έχουν σφίσει τη φωτιά. Ωστόσο, αυτή την ώρα γίνεται μετάγγιση του φορτίου και για λόγους ασφαλείας η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα. Να μεταφερθούμε αμέσως στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Τάτσης για να μας πει πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα, Κώστα. Συνεχίζεται, Γιώργο, η ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών οι οποίοι είναι μπλοκαρισμένοι στην Εθνική Οδό τόσο στο ρεύμα προς Κόρινθο όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα. Βρισκόμαστε στο ύψος των Μεγάρων. Βλέπετε ότι οι αστυνομικοί κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας προς την Παλαιά Εθνική Οδό έτσι ώστε να μπορέσουν οι οδηγοί να συνεχίσουν το ταξίδι τους και στο ύψος της Κινέτας να μπουν και πάλι στη Νέα Εθνική Οδό. Ωστόσο, για να φτάσει κανείς εδώ πρέπει να έχει οπλιστεί με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Περισσότερες από 3 ώρες χρειάζεται κάποιος για να φτάσει από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε. Μία απόσταση δηλαδή περίπου 20 χιλιόμετρων κάνει κανείς 3 ώρες προκειμένου να τη διασχίσει. Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς είναι αφάνταστη. Πριν από λίγο μάλιστα είδαμε αστυνομικούς αλλά και πυροσβέστες να δίνουν νερά στον κόσμο, ο οποίος με το εστιθέα του νερού πετάχθηκε με έξω από τα αυτοκίνητα. Τους, γιατί δεν είχαν από πού να μορμηθευτούν για πολλές ώρες που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους. Πραγματικά μια κατάσταση η οποία κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Και αυτό γιατί αυτήν την ώρα γίνεται η μετάγγιση του φορτίου από το βιτιοφόρο, 7,2 τόνους υγραέριο κίνησης σε άλλα βιτιοφόρα. Και όπως μας είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν από τέτοιες καταστάσεις, παρόλο ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, εν τούτης θα πρέπει να παραμείνει κλειστός ο δρόμος, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες που μας μεταδίδεις. Δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα και χιλιάδες οδηγοί παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένοι εκεί στο σημείο. Κώστα Τάτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις κατά τη διάρκεια του δελτίου. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και να πάμε στον Κώστα Τάτση που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στα Μέγαρα, όπου παραμένει κλειστή λόγω φωτιάς που πήρε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο κίνησης και έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες οδηγοί εκεί, Κώστα. Πώς έχει κατάσταση αυτή την ώρα? Έχουν συμπληρωθεί, Γιώργο, 7 ώρες όπου η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου παραμένει κλειστή. Άλλες τόσες είναι και οι ώρες ταλαιπωρίας των οδηγών που έχουν εγκλωβιστεί στο ρεύμα τουλάχιστον προς Αθήνα, καθώς είναι περισσότερες από 5 ώρες η αναμονή που χρειάζεται κάποιος προκειμένου να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο από τα διόδια της Ελευσίνας. Πραγματικά η οργή τους και η αγανάτησή τους ξεχυλίζει. Μάλιστα πριν από λίγο με παρέμβαση της πυροσβεστικής βρέθηκαν 5 οχήματα τα οποία μετέφεραν μικρά παιδιά και τους άνοιξε δίωδο η αστυνομία προκειμένου να μπορέσουν να βγουν λίγο πιο γρήγορα, καθώς δεν μπορούσαν άλλο να αντέξουν μέσα στην ταλαιπωρία. Με οδηγούς που συνομιλούσαμε πριν από λίγο μας έλεγαν μάλιστα ότι σε κάποιους
τελειώνουν και τα καύσιμα στα αυτοκίνητά τους και όπως λένε δεν ξέρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Είναι πολύ μικρές, όμως μηδαμινές οι ταχύτητες που κινούνται τα οχήματα μόλις φτάνουν στην έξοδο των Μεγάρων και μόλις βέβαια φύγουν από την Εθνική Οδό έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία μπαίνοντας στην παλαιά Εθνική Οδό όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Η εικόνα είναι το ίδιο αδραματική καθώς υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας και οι ταχύτητες που αναπτύσσουν τα οχήματα είναι πάρα πολύ μικρές. Κάποιος μάλιστα μας έλεγε ότι έχει ξεκινήσει από τη 1:30 το μεσημέρι από το Περιστέρι και ακόμη βρίσκεται δυστυχώς πριν από τα Μέγαρα. Όσο τώρα αφορά τη διαδικασία που εξελίσσεται στο Βιτιοφόρο, συνεχίζεται η μετάγγιση του φορτίου. Είναι μια διαδικασία η οποία θα χρειαστεί ώρες από ό,τι μας έλεγαν οι ειδικοί και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται ακόμα η διέλευση των οχημάτων από την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως το είπες και εσύ, Κώστα Τάτση, η εικόνα πραγματικά είναι δραματική. Όλοι ελπίζουμε να αποκατασταθεί γρήγορα η κυκλοφορία και να τελειώσει, να λάβει τέλος η ταλαιπωρία των χιλιάδων οδηγών. Να σας ευχαριστούμε πολύ.